Λοιπόν, είμαστε πάλι εδώ σε ένα ακόμα hangout της Google και του Protagon για το κανάλι στο YouTube και καθώς μπαίνουμε τελική ευθεία προς τις εκλογές, καθώς οι δημοσκοπήσεις αρχίζουν να κρύβονται, δεν έχουμε ιδέα το τι συμβαίνει, αλλά θα σας πω μετά από πού έχω καλή πληροφόρηση για το τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε εδώ δύο υποψηφίους στη Β' Αθηνών, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Παπαδημούλη από το ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρητικά, με βάση τις δημοσκοπήσεις, έχουμε δύο υποψηφίους από δύο κόμματα εξουσίας. Κυρία Αποστολάκη, πώς σας φαίνεται αυτό με το ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα εξουσίας? Δώστε μου μία εντύπωση. Κοιτάξτε, το κόμμα εξουσίας, κύριε Γιαννακίδη, δεν προκύπτει μόνο από τα ποσοστά, τα οποία, όπως ευστόχως είπατε, είναι δημοσκοπικά. Και μένει να δούμε τι θα γίνει την Κυριακή. Οι ίδιες δημοσκοπήσεις λένε ότι πάνω από το 40% των ερωτηθέντων ρωτάει ότι θα αποφασίσει την τελευταία εβδομάδα και πάρα πολλοί λένε ότι θα αποφασίσουν την Κυριακή στην κάλπη. Άρα το ένα είναι ότι είναι πάρα πολύ ρευστά αυτά τα αποτελέσματα για να μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για τα ποσοστά του κάθε κόμματος. Έχουμε δηλαδή από τη μια, μια δύναμη που έχει μια σαφή ευρωπαϊκή στόχευση, έναν σαφή ευρωπαϊκό προσανατολισμό, που θεωρεί ότι αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα. Και από την άλλη πλευρά έχουμε μία δύναμη, η οποία προσπαθώντας να πείσει για την κυβερνησιμότητά της, γιατί είναι προφανές ότι αυτή δεν υφίσταται στη συνείδηση του κόσμου, φτάνει στο σημείο ενός πραγματικά ακραίου πολιτικού ακροβατισμού. Μιλάει για κυβέρνηση με πρωθυπουργό την κυρία Παπαρίγα, η οποία είναι εκπροσωπεί μια δύναμη αντιευρωπαϊκή, ακραία αντιευρωπαϊκή. Θα έλεγα ότι είναι το τελευταίο σοβιετικού τύπου κομμουνιστικό κόμμα στη χώρα, που θέλει να γυρίσουμε στη δραχμή, με από κάτω ψήφο εμπιστοσύνης από τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, που επίσης πρέπει να πούμε ότι δεν συγκροτούνται μόνο από το συνασπισμό, έχουν και άλλες συνιστώσεις, ΚΟΑ, διάφορες άλλες συνιστώσεις της αριστεράς, του ακτιβισμού, ας το πω έτσι, και βεβαίως αυτό το πατριδοορθόδοξο ακροδεξιό συνοθήλευμα του κόμματος του κυρίου Καμένου. Δεν είμαι καθόλου σίγουρη, κύριε Γιαννακίδη, ότι τη στιγμή που η Ελλάδα εξακολουθεί να δίνει μια μάχη για την επιβίωση και τη διάσωσή της, αυτό το πράγμα, αυτή η πλατφόρμα, αυτή η τόσο ακραία ακροβασία μπορεί να συνιστά μια πρόταση εξουσίας. Ωραία, κύριε Παπαδημούλη, ο ΣΥΡΙΖΑ πώς μπορεί να κάνει κυβέρνηση και πώς θα είναι αυτή η κυβέρνηση? Κύριε Γιαννακίδη, ένας από τους λόγους που εμφανίζει ισχυρή ανωδική δυναμική ο συνασπισμός της ριζοσπαστικής αριστεράς, και αυτό το διαπιστώνω όχι μόνο στις δημοσκοπήσεις, το διαπιστώνω κυρίως γυρνώντας τις γειτονιές της Β' της Αθήνας και ιδιαίτερα τις λαϊκές γειτονιές Β' της Αθήνας, είναι ότι λέει στους πολίτες, παρουσιάζοντας το πρόγραμμά του, ότι εγώ θέλω να ψηφίσεις όχι μόνο αντιμνημονιακά, αλλά να δώσεις μια εντολή για ενότητα στον χώρο των αριστερών προοδευτικών δυνάμεων, θετική για τη διαμόρφωση μιας νέας πλειοψηφίας που να μπορέσει να κυβερνήσει τον τόπο. Εμείς είμαστε η μόνη δύναμη της αντιπολίτευσης έναντι της μνημονιακής κοινοπραξίας Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, που λέμε ότι ο πολίτης στην κάλπη μπορεί να στείλει αυτούς που θεωρούν τους σε αυτούς τους αναντικατάστατους, και ενώ τον συνεταιρισμό Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, στην αντιπολίτευση. Αρκεί να αποφασίσει να βάλει ένα φρένο σε αυτή την καταστροφική πολιτική και να ανοίξει ένα δρόμο ελπίδας μέσα στην Ευρώπη, έξω από το μνημόνιο. Η πρότασή μας, παρότι επιχειρείται να διαστρεβλωθεί με κινδυνολογικούς τόνους, διασκεδάζω όταν μας εμφανίζουν ως μια ακραία και επικίνδυνη δύναμη που θα φέρει το χάος, η πρότασή μας απευθύνεται στις άλλες δυνάμεις τις οποίες προτείναμε, της αριστεράς και της οικολογίας, τις οποίες προτείναμε και προεκλογική σύμπραξη. Ο κύριος Καμένος, το έχουμε ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους, δεν είναι υποψήφιος κυβερνητικός παρτενέρ, γιατί το να δηλώνεις αντιμνημονιακός δεν σημαίνει ότι έχεις και τις επαρκείς προγραμματικές συγκλήσεις. Το μπαλάκι, αν ο πολίτης μας δώσει την εντολή να διαμορφώσουμε μέσα από τη διερευνητική εντολή μια νέα κυβερνητική πλειοψηφία, το μπαλάκι θα πάει στην Αλέκα Παπαρίγα, το Φώτη Κουβέλη, τους οικολόγους πράσινους, εφόσον που είναι στη Βουλή, για να πούν αν δέχονται ένα διάλογο με βάση τον οποίο θα προκύψει ένα κοινό μήνυμο πρόγραμμα, ρεαλιστικό, εφαρμόσιμο, κοστολογημένο,
το οποίο θα βάλει ένα φρένο στη διαρκή μονοπλευρή λιτότητα, στη μεγάλη ύφεση, στην άδικη κατανομή των βαρών, στην ατιμορρησία των ισχυρών, στην ασυλία των υψηλών εισοδημάτων. Αυτή τη στιγμή έχω την εντύπωση ότι έναντι της κυβερνητικής πρότασης νέα συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, η πρόταση για μια κυβέρνηση συνεργασίας της αριστεράς με τα χαρακτηριστικά που σας είπα, είναι απείρως ελκυστικότερη στους πολίτες. Και γι' αυτό όταν μας χτυπούν για δίθεν γάμο με τον Καμένο και δίθεν μυστικές συμφωνίες με τον Καμένο, ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος, δηλαδή οι παντρεμένοι ήδη στην κυβέρνηση, αυτοί που έχουν συνυπογράψει την επιστολή εγγύησης... Καλά, δεν σας χτυπούν για γάμο, για φλερτ σας χτυπούν, αλλά όχι, δεν θα συμφωνήσω μαζί σας. Δεν θα συμφωνήσω μαζί σας. Να σας θυμίσω τις δηλώσεις του κυρίου Σαμαρά που μιλούν για μυστική συμφωνία Τσίπρα Καμένου και με ηρωνίες του τύπου «Άντε η ώρα η καλή». Να σας θυμίσω τις επιθέσεις Βενιζέλου εναντίον Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ για αλαζονία. Δηλαδή, ο Βαγγέλης Βενιζέλος, ένας ικανότατος και πανέξιμος πολιτικός, ο οποίος δεν χαρακτηρίζεται όμως για την σεμνότητά του, είναι μία από τις προσωποποιήσεις της αυταρέσκειας, όταν μας κατηγορούν για αλαζονία ή για μυστικές συμφωνίες, και δεν τη λέω, απάμε πολύ καλά. Μάλιστα, κυρία Αποστολάκη, να σας πω κάτι άλλο, πάμε αλλού. Άμα δείτε τι παίζουν οι εταιρείες στοιχημάτων, οι οποίες κατά τη γνώμη μου είναι πολύ πληροφορημένες, ίσως και καλύτερα πληροφορημένες από τα κομματικά επιτελεία, θα δείτε ότι το βασικό στοίχημα παίζεται αν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ ξεπεράσουν το 42%. Θεωρούν βέβαιο ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι πάνω από 18%, θα είναι δεύτερο κόμμα, και θεωρούν εξαιρετικά πιθανή τελικά τη συγκρότηση μιας κυβέρνησης μεταξύ ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας και κατά πάσα πιθανότητα Λαός και Δημοκρατική Συμμαχίας που τους βλέπουν να μπαίνουν στην κυβέρνηση. Εγώ θα ήθελα τη δική σας γνώμη, ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το τοπίο στις 7 Μαΐου, τι θα γίνει. Μην μου πείτε ότι δεν ξέρετε θα μιλήσει κάλπη, πείτε μου πού θα βάζετε εσείς τα λεφτά σας. Ξέρετε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν στοιχηματίζω ποτέ, άρα πρέπει να κάνω μια υπέρβαση του τι έχω κάνει μέχρι τώρα στη ζωή μου, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα μαζί σας. Και θα την κάνω. Όλα δείχνουν ότι η εποχή των αυτοδυναμιών έχει παρέλθει και νομίζω ότι σε περίοδο τόσο βαθιάς κοινωνικής κρίσης και οικονομικής είναι προφανές ότι ένας μόνος του μάλλον δεν μπορεί να τα καταφέρει. Ο φυσικός σύμμαχος του ΠΑΣΟΚ, η ιδεολογικά συγγενέστερη πολιτική δύναμη με το ΠΑΣΟΚ είναι η Δημοκρατική Αριστερά που αυτό αποκαλείται η αριστερά της ευθύνης. Βέβαια, η εκπροημίου άρνησή της για συνεργασία, έχω την εντύπωση ότι βάζει πάρα πολλούς σε σκέψεις για το κατά πόσο το εννοεί ότι είναι η αριστερά της ευθύνης. Και το λέω αυτό, κύριε Γιαννακίδη, γιατί τώρα και την επομένη των εκλογών θα είναι περίοδοι που δεν θα είναι περίοδοι της δημοφιλίας. Δεν θα έχουμε δηλαδή πολιτικές οι οποίες θα αποθεώνονται από τον κόσμο ή πολιτικούς που θα αποθεώνονται από τον κόσμο. Θα έχουμε περίοδο, συνέχιση μιας περίοδου, η οποία θα είναι και πάλι μια δύσκολη περίοδος. Μια περίοδος που θα περάσει για ένα ακόμα διάστημα μέσα από ζόρι του κόσμου, μέσα από σφίξιμο του κόσμου, μέσα από ενδεχομένως περικοπές. Άρα μια αριστερά και δυνάμεις οι οποίες έχουν για πολλά χρόνια συνηθίσει στα πούπουλα της καταγγελτικής αντιπολίτευσης, αυτού του είναι λίγα, πρέπει να βγούμε στους δρόμους. Μια αριστερά, εν πάση περιπτώσει, που δεν έχει δείξει έτοιμη να αναλάβει πολιτικό κόστος. Εύχομαι από την καρδιά μου, θεωρώ ότι αυτή είναι η προνομιακή μας εταίροι. Αυτή θα έπρεπε να είναι και να συγκροτούν και μακάρι να βγει από την κάλπη. Αυτό θα ευχόμουν. Το άθροισμα αυτών των δύο δυνάμεων που κατά την άποψή μου έχουν κοινή ιδεολογική αφετηρία, ανήκουν σε τη μεγάλη οικογένεια της κεντροαριστεράς και της σοσιαλδημοκρατίας, να μπορούσαν να έχουν εκείνο το άθροισμα που να τους επιτρέψει να πάρουν αυτή την κρίση στις πλάτες τους και να βγάλουν τη χώρα μέσα σε μια τριετία από το αδιέξοδο, γιατί ο στόχος ποιος είναι? Η υπέρβαση του μνημονίου και η ανάκτηση της κυριαρχίας. Εάν δεν συμβεί αυτό... Θα είναι πλούσιους, ξέρετε, από το στοίχημα, διότι η μεγαλύτερη απόδοση που δίνεται στο στοίχημα το ελληνικό, το εκλογικό, είναι πρώτο κόμμα Δημοκρατική Συμμαχία, πρωθυπουργός Αλέκα Παπαρίγα.
Αυτό πληρώνει 112 χιλιάρικα για κάθε ευρώ που παίζει κάθε παίκτης. Θέλω να πάω στον κύριο Παπαδημούλη. Δεν είπα πάντως τόσο, δεν είπα πάντως κάτι τόσο ακραίο. Ναι, όχι, ναι, αυτό είναι πολύ. Αλλά και το Πασόκ Δημάρ μπροστά πληρώνει πάρα πολύ καλά. Κύριε Παπαδημούλη. Ότι αυτό θα ήταν το ευκταίο. Ναι. Το επιθυμητό, ας πούμε. Κύριε Παπαδημούλη, 200.000 συμπατριώτες μας παίρνουν μαϊμού συντάξεις. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ και γενικώς τα κόμματα της διαμαρτυρίας δεν βγήκαν να αρθρώσουν έστω ένα υπονοούμενο περί συλλογικής ευθύνης? Έχουμε ανέβει στα κεραμίδια χρόνια, κύριε Γιαννακίδη, γιατί το άθλιο πελατειακό κράτος, το οποίο οικοδόμησαν και το οποίο ξεζούμησαν το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, χρησιμοποίησε την έλλειψη μηχανοργάνωσης, τα πελατειακά δίκτυα, την αδιαφάνεια, έτσι ώστε να σπαταλά χρήματα του δημοσίου για να πηγαίνουν όχι σε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη, αλλά σε κομματικούς τους φίλους. Οι μαϊμού συντάξεις σε αναπήρους που δεν ήσαν ανάπηροι. Τα επιδόματα το κετού, 7 φορές στην ίδια γυναίκα που δεν είχε γεννήσει ποτέ, είναι καρπός ενός χρεοκοπημένου πολιτικού και κομματικού συστήματος που μας κυβερνά για δεκαετίες, από κυβερνήσεις οι οποίες μιλούσαν για μεταρρύθμιση, για εξυγχρονισμό, για επανίδρυση του κράτους, για ισχυρή Ελλάδα και δεν έφτιαξαν καν μηχανοργάνωση. Όχι γιατί δεν ήξεραν ότι υπάρχει σύγχρονη τεχνολογία, αλλά γιατί δεν ήθελαν. Να σας πω παραδείγματα. Όχι, να μην μου πείτε παραδείγματα. Θέλω να μου πείτε αν πιστεύετε ότι ο λαός... Σας λέω ότι έχετε άδικο, κύριε Γιαννακίδη. Είναι άδικο των ευθυνών. Σας λέω ότι έχετε άδικο, εσείς προσωπικά, όταν λέτε ότι γι' αυτά φταίει η αριστερά. Κάντε μου κριτική ότι η αριστερά δεν φώναξε ακόμη παραπάνω. Είπα ότι η αριστερά δεν έκανε κριτική περί συλλογικής ευθύνης και περί νοοτροπιών που εξέθρεψαν αυτή την κρίση. Αυτό προσπαθώ να πω. Είναι λάθος αυτό που λέτε. Και δεν συμφωνώ. Σας λέω, η ευθύνη, για να μην τη διαχέουμε, για να μην γίνουμε όλοι στο τέλος οπαδοί μιας θεωρίας ενός συνταξιούχου πολιτικού, του Θόδωρου Πάγκαλου, η ευθύνη για αυτές τις αθλειότητες υπάρχει πριν απ' όλα στις κυβερνήσεις, οι οποίες άφησαν το κράτος μπάχαλο, χρησιμοποίησαν τα πελατειακά δίκτυα, έφτιαξαν τους ανάπηρους μαϊμού, έφτιαξαν και άφησαν οι συμμορίες που τρώνε το δημόσιο χρήμα. Προς όφελος του κόμματος ή προς όφελος της τσέπης τους. Από εκεί και πέρα υπάρχει και ο πολίτης που μπαίνει στο κόλπο για να ωφεληθεί. Και εκεί είναι το κομμάτι της συλλογικής ευθύνης. Η αριστερά έχει φωνάξει για αυτά. Και προσωπικά, επειδή μαζί μιλούμε, εγώ εγκαλώ και πριν ακόμη εκλεγώ στο κοινοβούλιο, που εκλέχθηκα πριν μόλις 2,5 χρόνια, χρόνια τώρα, το ΠΑΣΟ για τη Νέα Δημοκρατία, ότι είναι μεταρρυθμιστές στα λόγια και κρατούν ένα αναχρονιστικό πελατειακό κράτος στην πράξη. Ο λαός είναι σοφός, αν και πρέπει να τον εγκαλέσουμε για τις περισσότερες επιλογές που έχει κάνει στο παρελθόν. Ελπίζω να τα ξαναπείτε μέσα από τη Βουλή. Καλή επιτυχία και στους δύο. Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ.